Λοιπόν, επανήλθαμε και είμαστε με τον κύριο νικητέα εδώ και έχουμε κοντά μας εκλεκτό φίλο, τον κύριο Γιώργο Αδαμόπουλο. Είναι πρόεδρος Συλλόγου Καρυτινών, Αθήνας και Πειραιά, και τι θα μπορούσε να λένε για την Καρύτη, πώς θα λεγόταν ο σύλλογος, αν δεν λεγόταν Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ναι. Από τη Γορτινία, εμείς κατ' επανάληψη όσοι μας παρακολουθείτε βλέπετε ότι σημαντικές στιγμές από την ελληνική περιφέρεια και όχι μόνο, καλησπέρα και στα τμήματα, τα ενημερωτικά τμήματα της ελληνικής περιφέρειας που συνεργαζόμαστε, ανά την Ελλάδα, προβάλλουμε από αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, ο κύριος Αδαμόπουλος, αγαπητέ πρόεδρε, καταρχάς έχετε. Θα μιλήσουμε λίγο και για την Καρύτενα, όπου η Καρύτενα είναι ιστορικό μέρος στην περιοχή της Γορτινίας και ιστορικό μέρος με την έννοια ότι κατάγονται σημαντικοί άνθρωποι, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί απλοί άνθρωποι, έτσι, ναι, γιατί δεν είναι μόνο σημαντικοί. Δηλαδή είναι ο Δημητρακόπουλος, Νικόλας Δημητρακόπουλος, ναι. ο οποίος έχει γράψει και ένα βιβλίο, θα μας τα πει σε λίγη ώρα. Από την Καρύτενα είναι ο Πάνος ο Σκουρλέτης, ο γραμματέας ΣΥΡΙΖΑ. Καχάς είναι ο επίτροπος. Ο νυν επίτροπος, δεν έχει αλλάξει ακόμα. Δίπλα από την Καρύτενα. Το δίπλα χωριό. Δίπλα από την Καρύτενα, από το ελληνικό Γορτινίας, είναι και η μητέρα μου από εκεί. Είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ποιον άλλο. Είναι ο Ηλίας ο Μάτσικας, πολύ εκλεκτός συνάδελφος. Ο Ρέπας. Πάρα πολύ. Ο Ρέπας πιο είναι κάτω. Αρκαδία δεν είναι. Ο Ρέπας δεν είναι. Είναι από την Αρκαδία. Είναι πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλοί απλοί άνθρωποι που έχουν διαλέξει και γύρισαν μετά τις δουλειές τους και όχι μόνο και ζούνε στο μέρος που γεννήθηκαν. Θέλουμε να βλέπουμε, βλέπουμε πλάνα της Καρύτενας. Στο δεύτερο κομμάτι μετά, όταν κάνουμε την συζήτηση με τον κύριο Αδαμόπουλο, θα έχουμε κοντά μας, σας είπα και πριν, τον Διευθυντή του Ποντικού, τον Παναγίου Κουντουφά και τον Μάνο τον Οικονομίδη. Λοιπόν, πείτε μας καταρχάς δύο λόγια για την Καρύτενα. Η Καρύτενα είναι ένα ιδιαίτερα ιστορικό χωριό. Είναι ακριβώς στο κέντρο της Πελοποννήσου. Είναι το χωριό με το περίφημο κάστρο, το κάστρο της Καρύτενας. Το βλέπουμε, οποίο, τα βλέπουμε, κύριε όπως, πολλοί από εσάς θα θυμάστε, κοσμούσε το. Αυτό είναι το γεφύρι, βέβαια. Το γνωστό πεντοχίλιαρο. Από τη μια πλευρά ήταν το γεφύρι της Καρύτενας και από την άλλη. Με το κάστρο και από την άλλη ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ήταν το ορμητήριο του Κολοκοτρώνη. Η Καρύτενα στεφανώνεται με ένα σπουδαίο κάστρο, ένα βυζαντινό κάστρο, το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση. Ήταν εκεί το ορμητήριο του Κολοκοτρώνη και στις υπόρειες του κάστρου υπάρχει και έχει συντηρηθεί πρόσφατα από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες και η κατοικία του Θόδωρου Κολοκοτρώνη. Μες στην Καρύτενα. Όχι, είναι στις υπόρειες του κάστρου, προφανώς στην Καρύτενα. Μα το κάστρο είναι στο κέντρο πρακτικά της Καρύτενας. Στην ουσία στην Καρύτενα. Αλλά και υπάρχει κάποιος που μπορεί να το επισκεφτεί, να δει. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Εμείς εμείς σαν σύλλογος, ένας από τους βασικούς σκοπούς που έχουμε είναι να προβάλλουμε τα μνημεία της Καρύτενας. Να τα αναδείξετε. Η Καρύτενα έχει πάρα πολλά μνημεία, ναι. τα οποία ήταν σε αφάνεια για αρκετά χρόνια. Έχει περίφημους βυζαντινούς ναούς. Έχει το κάστρο της, έχει τη γέφυρα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Καρύτενα όλα τα προηγούμενα, μάλλον τους περασμένους αιώνες, την επισκέπτονται πάρα πολλοί περιηγητές, ναι. λόγιοι περιηγητές και υπάρχουν πάρα πολλές, στα βιβλία τους υπάρχουν πάρα πολλές γραβούρες που κυρίως απεικονίζουν τη γέφυρα, για το κάστρο της Καρύτενας. Δείτε μας λίγα λόγια για τη γέφυρα. Για τη γέφυρα έχει ιδιαίτερη ομορφιά. Αυτές οι τοξωτές γέφυρες. Έχει πάρα πολλές τοξωτές γέφυρες. Η σημαντικότερη γέφυρα είναι αυτή η γέφυρα του Αλφιού, η οποία δεν είναι στην ολότητά της, διότι ένα τμήμα της δυστυχώς ανατινάχθηκε κατά τον Εμφύλιο. Εδώ μου δίνεται ευκαιρία να πω ότι εδώ έγινε και ένα μέγα λάθος στο παρελθόν, στη δεκαετία του 50, όπου η γέφυρα μας αυτή η ιστορική ναι. στεφανώθηκε ακριβώς από πάνω με μια τσιμεντένια γέφυρα. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, ήταν απρέπεια και αποδεικνύεται και μέγα λάθος, διότι η γέφυρα η τσιμεντένια βρίσκεται σε κακή φάση από πλευράς διάβρωσης, ο οπλισμός της. Ναι. Φανταστείτε τι θα γίνει αν δεν συντηρηθεί σωστά και αν στο μέλος έχουμε προβλήματα με την καινούργια γέφυρα. Είναι μονότοξη,
που σημαίνει ότι με το παραμικρό, με ένα σεισμό, μπορεί να γίνει κάτι και να γίνει καταστροφικό και για τις δύο γέφυρες. Πάντως φαίνεται και από ψηλά και οι φίλοι που το βλέπουν και δεν έχουν πάει στην Καρδίτσα. Είναι ένα εξαιρετικό, ένα ειδηλιακό χωριό. Θα είναι λέγαμε. Ειδηλιακό χωριό, πραγματικά. Μπορεί να μείνει κάποιος στην περιοχή. Υπάρχουν καταλήμματα. Βεβαίως υπάρχουν καταλήμματα και γίνονται προσπάθειες. Τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικές προσπάθειες. Η Καρδίτσα να ανέβει. Εμείς πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός μαζί με την οικονομία μπορούν να πάνε χέρι-χέρι. Δεν είναι δύο αντίθετες έννοιες. Προβάλλοντας τα μνημεία, προβάλλοντας την Καρίτενα, ουσιαστικά τι κάνουμε, φέρνουμε πιο πολλούς επισκέπτες. Μπορώ να πω με κάποια ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι τα τελευταία χρόνια η Καρίτενα, παρόλη την δύσκολη περίοδο που περνούμε σαν έθνος, σαν κράτος, η Καρίτενα παρουσιάζει μία αναπτυξιακή τάση. Όχι τρομερή, αλλά οπωσδήποτε θετική. Υπάρχει κόσμος, νέοι γυρίζουν, δηλαδή, έχετε δει. Γυρίζουν ορισμένες νέες οικογένειες, ιδρύονται καταστήματα. Σήμερα στην Καρίτενα, αν πάτε το μεσημέρι ή το βράδυ, θα βρείτε ωραία εστιατόρια, θα βρείτε ωραία καφέ. Μπορεί να μείνει κάποιος. Μπορεί να μείνει όπως καλά ξενοδοχεία, μπορεί να μείνει κάποιος εκεί και να απολαύσει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Και αυτός ήταν και ο σκοπός μας. Ένας από τους σκοπούς του συλλόγου είναι να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Τι ωραία προϊόντα έχει η Καρίτενα. Ορίστε. Τι προϊόντα ωραία έχει η Καρίτενα. Τώρα κυρίως η Καρίτενα έχει κτηνοτροφικά προϊόντα. Βασικά, βασικό. Είναι κτηνοτροφία λοιπόν. Είναι κυρίως η κτηνοτροφία. Κυρίως η κτηνοτροφία. Μάλιστα. Τώρα, ο κύριος Αδαμόπουλος είναι μέλος, σημαντικό μέλος της επιστημονικής κοινότητας, χημικός, μηχανικός, σε πολλά χρόνια. Μένετε και εδώ και εκεί, έτσι δεν είναι. Πρακτικά σχεδόν το μισό χρόνο στην Αθήνα, το μισό χρόνο στην Καρίτενα. Στην Καρίτενα. Πόσα μέλη έχει ο σύλλογός σας? Ο σύλλογός μας έχει γύρω στα 300 μέλη, βέβαια δεν μπορώ να πω ότι μαζεύεστε είναι όλα συχνά, ενεργά. Μαζεύεστε συχνά, θα να πω, συναντιέστε, έχετε κάνει δραστηριότητες. Ένας από τους στόχους του συλλόγου είναι ουσιαστικά η επικοινωνία μεταξύ των μελών. Και μεταξύ και των μελών. Και με τον τόπο σας, βέβαια. Ναι, ωραία. Βέβαια, και ναι, υπάρχουν ναι. πάρα πολλά μέλη μεταξύ αυτών και ο φίλος σας, ο κύριος Μάτσικας. Ναι, ναι. Οι οποίοι αγαπούν ιδιαίτερα τον τόπο και το αποδεικνύουν με καθημερινές πράξεις. Ναι, αυτό είναι ενδιαφέρον. Για να αγαπάει κανείς τον τόπο και να τον αναδεικνύει. Μα τον αγαπούν πολύ. Μα είναι και αγαπητός μόνο και σαν πρόσωπο. Λοιπόν, 29 Σεπτεμβρίου είναι οι γιορτές για την άλωση, έτσι δεν είναι, της Τριπολιτσάς. Φέτος είναι σημαντική ημερομηνία για σας, για όλη την Αρκαδία θα λέγαμε, διότι θα κατέβει ο πρόεδρος Δημοκρατίας στις γιορτές, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, και μετά θα έρθει. Το πρωί θα είναι, από ό,τι γνωρίζω, στην Τρίπολη, ναι. Και το απόγευμα θα είναι στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου που έχουμε εδώ. Το οποίο είναι, εσείς θα μας το πείτε. Το οποίο θα σας εξηγήσω τι είναι. Ναι. Το βιβλίο αυτό είναι τα πολεμικά απομνημονεύματα του Νικόλαου Δημητρακόπουλου. Πρωτού σας πω τι είναι τα πολεμικά απομνημονεύματα, να σας πω τι είναι ο Νικόλαος Δημητρακόπουλος. Ο Νικόλαος Δημητρακόπουλος έχει γεννηθεί στην Καρίτενα, ήταν υπουργός του Ελευθέριου Βενιζέλου, διακεκριμένος νομικός στην εποχή του, είχε ιδρύσει πολιτικό κόμμα, είχε σημαντικό αριθμό βουλευτών, συνεργάστηκε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ορίστηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο υπουργός δικαιοσύνης κατά την υπουργία. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά εισηγήθηκε τα αναφερειτέα άρθρα του συντάγματος του 1911. Έχει εισαγάγει στη Βουλή πάνω από 50 νομοσχέδια. Δηλαδή θεωρείται ο θεμελιωτής επίσης της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, διότι ουσιαστικά αναδιάρθρωσε τη δικαιοσύνη. Και του έχουμε δώσει και έναν δρόμο, δεν κάνω λάθος, εδώ στην Αθήνα. Εδώ στην Αθήνα, από ό,τι ξέρω, υπάρχει ένας δρόμος στο Κουκάκι. Θα μου δώσετε, κύριε Αδαμόπουλο, να δείξουμε λίγο το βιβλίο. Εμείς τον έχουμε τιμήσει. Εμείς τον έχουμε τιμήσει με Ανδριάντα, ο οποίος είχε στηθεί το 1959, αν δεν κάνω λάθος, το 59 μάλιστα. Παρουσία τότε του Υπουργού Δικαιοσύνης, τα αποκαλυπτήρια έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Καλλίας και ήταν τότε παρόν και ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Πάντως εδώ στην Αθήνα, να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν, το όνομα του Νικόλαου Δημητρακόπουλου
Είναι κεντρικός δρόμος στο Κουκάκι. Και όχι μόνο στο Κουκάκι, αλλά... Δεν είναι μόνο αυτό. Ο άνθρωπος πρόκειται για εξαιρετική προσωπικότητα. Δεν ξέρω αν ο χρόνος μας εδώ μας επιτρέπει. Ήταν πείτε μας λίγο για το βιβλίο, για το περιεχόμενο του βιβλίου. Λοιπόν, θα σας πω λίγα πράγματα για το περιεχόμενο του βιβλίου. Εμείς σαν σύλλογος, όπως σας είπα, έχουμε σκοπό, εκτός από την επικοινωνία μεταξύ των μελών, να προβάλλουμε την πολιτιστική κληρονομιά της καρύδας. Ένα μέγιστο κεφάλαιο αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ο Νικόλαος Δημητρακόπουλος, ο οποίος το 2021 συμπληρώνει και 100 χρόνια από το θάνατό του. Έχουμε ταυτόχρονα το 2021 τα 200 χρόνια της Παλιγυμνασίας και τα 100 χρόνια από το θάνατο του Δημητρακόπουλου. Εμείς σαν σύλλογος, λοιπόν, όντας ένας μικρός πατριωτικός σύλλογος, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με το τεράστιο νομικό έργο του Δημητρακόπουλου. Ούτε έχουμε τις γνώσεις, ούτε έχουμε τις δυνατότητες. Διαλέξαμε λοιπόν να ασχοληθούμε με αυτό εδώ το βιβλίο που πρόσφατα εγώ το βρήκα και το διάβασα. Με εντυπωσίασε τόσο πολύ. Ειδικά, όπως θα δείτε, αυτό το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η ελεύθερη απόδοσή του στην Καθομιλουμένη. Και το δεύτερο μέρος είναι στην αρχαΐζουσα γλώσσα του Δημητρακόπουλου. Ο Δημητρακόπουλος γράφει μια υπέροχη γλώσσα, η οποία βέβαια για τα σημερινά παιδιά είναι δύσκολο να διαβαστεί. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε. Αλλά είναι και. Τα έχουμε και τα δύο σε αυτό το βιβλίο. Κάπως έχει αποδοθεί κάπως στη σημερινή. Αποδόθηκε κάπως, απολύτως. Και μάλιστα έχουμε και αντιστοίχηση των δύο κειμένων, διατηρώντας σε αγγείλες μέσα και στα δύο κείμενα ακριβώς τα ίδια σημεία τη σελιδοποίηση του αρχικού. Και αναφέρεται σε ποια περίοδο το βιβλίο? Το βιβλίο αναφέρεται στον άτυχο πόλεμο του 1897. Να, όλοι τον λένε άτυχο, εγώ θα προσέθετα και τη λέξη ανόητο. Ναι. Είναι η τραγική ιστορία της Ελλάδος να μην του 1897, όπου μας ουσιαστικά έφερε την Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια πίσω. Να σηκώσει εκεί λοιπόν ο Δημητρακόπουλος εκλήθηκε και υπηρέτησε ως έφεδρος δεκανέας, παρακαλώ. Μάλιστα. Δεκανέας. Και το γράφει. Επιστρατεύτηκε, εδώ περιγράφει όλες τις φάσεις από την επιστράτευσή του. Πήραν το πλοίο από τον Πειραιά και πήγανε στη Λίδα. Από εκεί με οδηγυρία, οδηπορία έφτασαν στη Δομοκό, δηλαδή, όλο το οδηπορικό. Άρα αυτό, λοιπόν, και περιγράφει και αυτό είναι τις τραγικότητες του ελληνικού στρατού, όταν μετά τις απανωτές ήττες, ουσιαστικά είχε μια άτακτη υποχώρηση, έφτασε μέχρι τις Θερμοπύλες και εκεί, όπως πάντα, με την επέμβαση των ξένων δυνάμεων, έγινε η οδυνηρή ανακοχή, η οποία κόστησε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Λοιπόν, μας πιέζει λίγο ο χρόνος, κύριε Αδαμόπουλε. Εμείς θα είμαστε οπωσδήποτε καταχάσει. Το εξαιρετικό γεφύρι που λέτε. Το οποίο και όχι μόνο το γεφύρι. Πριν ήταν και τα πλάνα. Εσείς την ξέρετε την καρύτερα και εμείς την ξέρουμε την καρύτερα. Αλλά τα πλάνα με τα σπίτια, με τα πετρόχτιστα, που είναι ένα μέρος που νομίζω πάρα πολλοί από αυτούς που βλέπουν θα ζήλευαν πραγματικά να ζούνε σήμερα. Είναι παραδοσιακός οικισμός η Καρύτερα. Ευτυχώς αυτό μας προστατεύει την Καρύτερα από αυθαίρετες πράξεις. Μάλιστα. Όλοι εμείς αγαπούμε την Καρύτερα, δεν θέλουμε αυτές τις αυθαίρετες πράξεις. Είναι ένας αμφιθεατρικός οικισμός και εκτός από το πάρα πολύ όμορφα πετρόχτιστα σπίτια, έχει και πάρα πολλά μνημεία, έχει πολλούς ναούς. Θα μπορούσε κάποιος να περάσει ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το συνιστό. Στην γύρω περιοχή. Θα είναι υπέροχο την γύρω περιοχή και ιδιαίτερα το χειμώνα. Πότε, κύριε Αδαμόπουλε, θα έχουμε τις παρουσιάσεις? Οι γιορτές θα είναι 29 του μήνα, με 29 του μήνα έχουμε δύο εκδηλώσεις την ίδια μέρα. Είναι Κυριακή. Το πρωί θα γίνει πολύ αρχιερατικό μνημόσυνο στη Μητρόπολη της Καρύτερα, στην Ευαγγελίστρια, όπου θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης, ο δικός μας, ο κύριος Ιερεμίας, ο Σεβασμιότατος Ιερεμίας, και το απόγευμα, ώρα 5, λίγο νωρίς, θα έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου. Θα προηγηθεί οι χαιρετισμοί και η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος θα μας τιμήσει ιδιαίτερα, όχι μόνο επειδή ο ανώτατος πολιτιακός θεσμός θα είναι στην Καρύτερα, αλλά επιπλέον θα μας τιμήσει και με την ιδιότητά του ως νομομαθούς καθηγητού, ο οποίος έχει ιδιαίτερα βαθιές γνώσεις για το έργο του Δημητρακόπουλου. Κύριε Αδαμόπουλε, μετά θα ακολουθήσει το πάνελ.
Και μετά θα είναι οι γιορτές και ένα ωραίο διήμερο στην Καρύτερα, όπου όποιοι βλέπουν θα μπορούσαν να το βάλουν στο πρόγραμμά τους τρεις μέρες. Υπάρχουν και καταλήμματα να τα βρούνε. Θα είμαστε σίγουρα εκεί, θα το καλύψουμε. Όχι μόνο στην Καρύτερα, αλλά και σε άλλα σημεία της ελληνικής περιφέρειας, σημαντικά σημεία. Λίγα χωριά υπάρχουν όπως αυτό το ιστορικό χωριό, αλλά εμείς καλύπτουμε πάντα όλες αυτές τις δράσεις και όλα αυτά τα μέρη. Λοιπόν, ο Γιώργος Αδαμόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Καρυτηρών της Αθήνας και του Πειραιά, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο Επανειδήν. Θα πάμε αμέσως στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον διευθυντή του Ποντικού, τον Παναγίτο Κουτουφά, και από τα ιστερόγραφα, τον διευθυντή των ιστερογράφων, τον Μάντον Οικονομίδη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.